Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε βάζω και στο κλίμα λίγο μουσικά για το χορό μετά, ε. Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι και για σένα θα είναι μια ωραία στιγμή, γιατί θα είναι όλα τα τμήματα του Ηρακλή σε μια βραδιά έτσι ενότητας, και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και από το βόλεϊ και από το στίβο και από το κολύμπι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε 17 τμήματα στον Ηρακλή. Και για πρώτη φορά και εσύ ως νέο μέλος της οικογένειας του Ηρακλή θα έχεις την ευκαιρία να συναντήσεις όλους αυτούς. Ναι, σίγουρα είναι μια μεγάλη βραδιά σήμερα για τον Ηρακλή. Και είναι χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι εκεί πέρα, πλάι σε παλέμαχους αθλητές του Ηρακλή. Και σε αυτούς που θα βραβευτούν, φυσικά. Ναι. Ναι, βέβαια, που τιμήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ιστορία του Ηρακλή. Και θα δώσουμε και εμείς το παρόν από την ομάδα μπάσκετ, θα είμαστε εκεί. Ωραία, ωραία. Θα μείνετε πολύ ή έχετε προπόνηση? Όχι σήμερα, προπόνηση, αύριο. Σίγουρα. Θα δώσουμε το παρόν όσο πρέπει. Γιατί μετά πρέπει να γυρίσουμε. Έχουμε κρίσιμο μάτι το Σάββατο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Και βλέπω τον κύριο Μέξα να είναι στην πόρτα με το ρολόι. Ναι, εντάξει. Σίγουρα είναι, εντάξει, λίγο δύσκολο για μας. Ναι. Οποιοδήποτε μάτς και να ήταν, θα έλεγαμε το ίδιο πράγμα. Όχι τώρα που είναι με τον ελληνικό. Αλλά η προετοιμασία. Ναι, είναι μια υποχρέωση. Εντάξει, είναι νομίζω ωραία, κάτι ωραία που δεν μπορεί να αποφύγει. Είναι ωραία υποχρέωση και θα. Ναι, είναι ωραία υποχρέωση, όπως το πες. Θα χαρεί και ο κόσμος να σας δει από κοντά. Χαίρεται ούτως ή άλλως, Μιχάλη, να σας βλέπει φέτος. Σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, γιατί υπήρχαν και κάποιες ατυχίες, υπήρχαν και τραυματισμοί, υπήρχαν και κάποιες ήττες που έτσι πόνεσαν σε εισαγωγικά. Αλλά παρόλα αυτά, δείχνεται ότι είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μας έχετε κάνει όλους να πιστέψουμε ότι μπορείτε και το Σάββατο να τα καταφέρετε, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό το παιχνίδι με τον Ιωνικό στην Αθήνα. Ναι, μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς θα κάνουμε το χρέος μας να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Κάθε μάτς το οποίο παίζουμε δίνουμε το 100%. Σκοπός είναι να βελτιωνόμαστε και σε κάθε μάτς γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Ήρθαν οι δύσκολες στιγμές με δύο κακές ήττες που κάναμε, αλλά νομίζω δεν το βάλαμε κάτω, συνεχίσαμε, επανήλθαμε και το Σάββατο θα τα δώσουμε όλα για την νίκη με τον Ιωνικό. Είχατε και αρκετές ατυχίες που έπρεπε να τις αντιμετωπίσετε και εσείς, και εσύ προσωπικά, και σιδερένιος και γερός να είσαι, και τα υπόλοιπα παιδιά, και ο προπονητής σου να διαχειριστεί τις αναποδιές που ερχόντουσαν η μία πίσω από την άλλη. Κυρίως εκείνες τις δύο ήττες νομίζω υπήρχαν τα περισσότερα προβλήματα τραυματισμών, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τα ξεπεράσατε. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, είναι σε μια χρονιά και στον αθλητισμό γενικά είσαι αυτές τις κακές στιγμές. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Δεν είναι κάτι που μπορείς να τα αποφύγεις. Το θέμα είναι ότι αυτές τις στιγμές σε κάνουν καλύτερο και πιο δυνατό για τη συνέχεια. Mm-hmm. Και σε πεισμόνουνε. Σίγουρα αυτό. Όταν έχεις περάσει μια δυσκολία, μετά βγαίνεις πολύ πιο δυνατός και σαν μπέσεις, σαν άνθρωπος όμως. Έτσι ακριβώς. Το παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο Ηρακλής το πήρε στην παράταση με τον Ιωνικό σε ένα φοβερό μάτς, όπου ουσιαστικά έπαιζε με την δεύτερη, για να μην πω τρίτη πεντάδα και παρεξηγηθώ, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Γιατί πολλά βασικά γρανάζια είτε είχαν βγει με φάουλ, είτε ήταν τραυματίες ο ένας πίσω από τον άλλον. Παρ' όλα αυτά κέρδισε. Είχε την ψυχή, είχε τον κόσμο, είχε το Ιβανόφιο. Τώρα η ομάδα είναι κομπλέ. Δόξα τω Θεώ, φτού-φτού. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Είναι στην Αθήνα. Δεν ξέρω πού θεωρείς ότι μπορεί να κριθεί ένα τέτοιο μάτς. Γιατί είναι και θέμα μέρας πολλές φορές. Ναι, κοίταξε. Νομίζω το θέμα μέρας είναι αφορά την επίδυση κυρίως. Στην άμυνα δεν υπάρχει θέμα μέρας. Αν θα μπαίνουν τα σούτ ή όχι. Ναι, η άμυνα που θα πρέπει να παίξουμε, η άμυνα είναι θέμα διάθεσης, έτσι, και το πόσο εγωιστής είσαι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το μάτι θα κρυφτεί στο ποιος θα λέγει στο ρυθμό του παιχνιδιού. Mm-hmm. Εκεί θα κρυφτεί, δηλαδή να μην αφήσει τον Ιωνικό να τρέξει στο γήπεδο του, να μην μπει ο κόσμος μέσα στο παιχνίδι. Είναι πράγματα που πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά εμείς. Mm-hmm. Και υπάρχει και μια διαφορά σε σχέση με το μάτι του πρώτου γύρου που λέγεται Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Δεν ξέρω αν το θεωρείς ότι είναι σοβαρή διαφορά αυτή. Ναι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι μια μεγάλη διαφορά ότι έχουν τον Λουκά. Αλλά εμείς θα μπορούμε να παίξουμε 12, αυτοί 12 εμείς. Αυτό είναι, ούτε νομίζω πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε εμείς και αυτοί. Τέλος. Όπως ακριβώς το είπες. Τέλος και θα κερδίσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό έτσι ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε. Μιχάλη, θεωρείς ότι ο νικητής ανέβηκε?
Να πω την αλήθεια, δεν το θεωρώ αυτό, όχι. Γιατί και ο Ιωνικός έχει να παίξει κάποια δύσκολα μάτς μετά και εμείς έχουμε να παίξουμε αρκετά μάτς δύσκολα. Έτσι, ένα από αυτά είναι με και ο Ερμή και ο Ιωνικό εδώ Διαγόρα, μέσα. Με Διαγόρα, με Ιπποκράτη, ναι. Βάζει όμως υποψηφιότητα πολύ σοβαρή να ανέβει πρώτος ο νικητής. Γιατί μετά είναι και η ψυχολογία μες στο κομμάτι. Θα είναι σίγουρα πάρα πολύ ανεβασμένη μετά από μια τέτοια νίκη. Και έχει δρόμο το πρόβλημα. Είναι ένας μαραθώνιος είναι. Και πέρα από την ψυχολογία που θα πεάρεις εσύ ως νικητής, θα βάλεις και έξτρα πίεση στον αντίπαλο μάλλον, ε? Ναι, με τον αντίπαλο σίγουρα. Θα έχει μεγάλο άγχος. Θα σε κυνηγάει μετά. Ναι, αυτό. Αυτό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Επέστρεψες από τον τραυματισμό και βοήθησες πάρα πολύ και με τον Χαριλό Τρικούπη. Φαντάζομαι νιώθεις καλά πλέον, έτσι, γιατί ο αθλητής το μόνο που δεν θέλει είναι να μην παίζει. Θέλει να παίζει παντού και πάντα και 40 λεπτά έτσι γίνεται. Έτσι όπως το πει. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Είναι καλά τώρα και τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε καλά. Συνεχίζουμε για το Σάββατο. Αυτό. Θα πάρετε μια δόση σήμερα, έτσι λίγο τόνωση ψυχολογίας και με τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί, γιατί θα δημιουργηθεί ένα Ιβανόφιο στο Βελίδιο, να το ξέρεις αυτό. Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Εννοείται. Εντάξει, okay, μπουζούκια είναι, αλλά θα έχουμε και συνθήματα. Δεν μπορεί. Εντάξει, ωραία. Ωραία είναι αυτά. Θα είναι ωραία πράγματα. Οπότε θα πάρετε τα πάνω σας εν όψη και του αγώνα του Σαββάτου. Φαντάζομαι το κρίνεις θετικό, γιατί 90% μάλλον θα το δείξει η ΕΡΤ. Μάλλον. Περιμένουμε το 100%. Ναι. Το κρίνεις θετικό αυτό, που θα το δει όλη η Ελλάδα το μάτς. Ναι, είναι νομίζω ένα πολύ θετικό κομμάτι αυτό. Και πρέπει να το δει όλη η Ελλάδα. Σίγουρα πρέπει, γιατί νομίζω ότι και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή και με τα ρόστερ που έχουν είναι ομάδες Α1. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το δει, θα χαρεί πάρα πολύ. Είτε για το γήπεδο, είτε για την τηλεόραση. Και να δεις πόσο θα χαρεί ο κόσμος που θα βλέπει τον Ηρακλή να κερδίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Το εύχομαι ολόψυχα. Σ' αφήνω να ξεκουραστείς για λίγο και να προετοιμαστείς για την ωραία βραδιά που θα είμαστε όλοι μαζί από κοντά. Ωραία. Καλή επιτυχία με την νίκη, ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Yeah. Καλό βράδυ.